Ζωστικό Σώμα τη Μάγη γιορτάζει σήμερα με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνοιξη τη μνήμη των προστατών του Αγίου Τριών Εκαμίνων Πέδων. Οι τρεις πέδες αναγνωρίστηκαν από το 1981 ως προστάτες Άγιοι του Προσβεστικού Σώματος και καθιερώθηκαν από το 1991 ως η επίσημη ημέρα δοξολογίας και γιορτασμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Πυροσβεστικό Σώμα τιμά και γιορτάζει κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου τους προστάτες Αγίους Τρεις Πέδας Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, οι οποίοι με τη στάση της ζωής τους αποτελούν ένα διαχρονικό ηθικό πρότυπο καθήκοντος, σηματοδοτώντας τη βαθιά χριστιανική πίστη, τη γενιοψυχία, την τόλμη, την αποφασιστικότητα, αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη για τον άνθρωπο και τη διάθεση για την προσφορά στον κοινωνικό σύνολο. Η στάση τους αυτή, στάση θάρρους και αποφασιστικότητας και το γεμάτο πίστη και αγάπη πνεύμα τους, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πυροσβέστη. Το επάγγελμά μας, λειτουργήμα, είναι δύσκολο, επίπονο και προπάντως επικίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη και των ιδιαίτερα δυσμένων συνθήκων κάτω από τις οποίες ασχείται. Για τον λόγο αυτό, πέρα από τις γνώσεις, την εμπειρία, την τόλμη και πολλές φορές την αυτοθυσία, είναι απαραίτητη η προστασία και η βοήθεια των τριών Αγίων Πέδων, αλλά και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, για να τροφοδοτεί με δύναμη και εμψυχώνει τους πυροσβέστες με το να αντιμετωπίζουν με επιτυχία πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και άλλες θεομηνίες που απεινούν τη ζωή και την περιουσία των συνανθρώπων μας. Το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από αγώνες δεκαετιών, με την πύρινη λέλαπα και τα στοιχεία της φύσης, κατέκτησε στην κοινωνία και τη συνείδηση του κάθε πολίτη περίοπτη θέση. Είναι γνωστό σε όλους, μέσα και έξω από το Πυροσβεστικό Σώμα, ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόμαστε είναι σκληρές και δύσκολες. Και ιδιαίτερα σήμερα που η βιομηχανική και τεχνολογική εξέλιξη πραγματοποιεί αλματώδη πρόοδο στα μεγάλα αστικά και βιομηχανικά κέντρα, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό και την επικίνδυνοτητα των πυρκαγιών και άλλων ατυχημάτων. Όμως, οι συνθήκες αυτές δεν μπορούν να κάμψουν το ηθικό, την αποφασιστικότητα, την αγάπη μας για το Πυροσβεστικό Σώμα, τη θέληση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς, δεν είναι λίγες τις φορές που συνάδελφοί μας έδωσαν τη ζωή τους, θυσία στο βωμό του καθήκοντος και προάσπιση της ζωής και της περιουσίας του συνανθρώπων τους, πιστοί και αφοσιωμένοι στον όρκο που είχαν δώσει.